Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζω εκ μέρους του Ομίλου Εταιριών ONEX και του Πρόεδρου μας κ. Πάνου Ξενοπόστα στην ξεχωριστή αυτή περίσταση. Η σημερινή ημέρα είναι μέρα μεγάλης γιορτής για όλους εμάς που επί σειρά μηνών εργαστήκαμε σκληρά και πεισματικά ώστε αυτό που κάποτε οραματιστήκαμε να αποτελεί σήμερα μία ευτυχή και ελπιδοφόρα πραγματικότητα. Η ανακούφιση και η λάμψη της ελπίδας στα μάτια των κατοίκων της πανέμορφης Σύρου μετά τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών από τον Απρίλιο του 2018, όπου άρχισε το ιστορικό αυτό ναυπηγείο να λειτουργεί ξανά, είναι για εμάς η μεγαλύτερη επιβράβευση. Οι προεκτάσεις της επαναλειτουργίας του νεωρίου είναι τεράστιες, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Η ιδέα ανακαίνιση και η πλήρης αποκατάσταση λειτουργίας της Πιολαντό, της μεγαλύτερης δεξαμενής του ναυπηγείου μας, είναι η αφετηρία ακόμα πιο σημαντικών και επιφόρων εξελίξεων και έτσι έχουμε κάθε λόγο να τις γιορτάζουμε σήμερα. Δίνω λοιπόν το λόγο στους υψηλούς μας προσκεκλημένους που μας έκαναν την τεράστια τιμή σήμερα να βρίσκονται μαζί μας και να λαμπρύνουν με την παρουσία τους την ημέρα της μεγάλης μας χαράς. Αγαπητοί μου, με μεγάλη χαρά παρευρίσκομαι σήμερα σε αυτή την εκδήλωση των εγγενείων της ανακατασκευασμένης δεξαμενής Βιολαντό Βουλανδρή, ενός γεγονότος ιδιαίτερα σημαντικού για την πορεία και εξέλιξη του ναυπηγείου, πνεύμονα και στυλοδάτη για την οικονομική ανάπτυξη του νησιού μας. Βλέποντας γύρω μου χαρούμενα πρόσωπα, πρώτα των εργαζομένων στο ναυπηγείο και των οικογενειών τους, αλλά και όσων με κάθε τρόπο εμπλέκονται στην επιχειρηματική δραστηριότητα του ναυπηγείου, αναλογίζουμε τις πολύ δύσκολες ημέρες που όλοι εσείς βιώσατε με τον νεόριο κλειστό και ανενεργό. Όλοι μας ελπίζουμε σε μία νέα επιχειρηματική περίοδο του ναυπηγείου που η ιστορική παρουσία του είναι συνδεδεμένη με τη ζωή αυτού του τόπου και των κατοίκων του. Αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την προοπτική ανάπτυξη του νεωρίου προς όφελος της οικονομίας της Σύρου και γι' αυτό εκφράζω τις ευχαριστίες μου σε όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια επαναδραστηριοποίησης του ναυπηγείου, στους εργαζόμενους που αγωνίστηκαν να το κρατήσουν ζωντανό, στον κύριο Πάνο Ξενοπόστα, που αποφάσισε, επενδύοντας επιχειρηματικά σε αυτό, να του δώσει νέα πνοή, αλλά και σε όσους από τους τοπικούς φορείς και την πολιτική ηγεσία της χώρας μας εργάστηκαν και θα συνεχίσουν να εργάζονται για την ταχεία ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ναυπηγείου στην εταιρεία ONEX. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί και να στηρίζει τις έντιμες και ειλικρινείς προσπάθειες που μοναδικό στόχο έχουν την ανάπτυξη και την ευημερία των κατοίκων του νησιού. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα για το νησί, αλλά όχι μόνο. Είναι μια συμβολική ημέρα για όλη τη χώρα. Η πατρίδα μας περνάει σε μια καινούργια περίοδο μετά την έξοδο από τα μνημόνια και βρίσκεται μια πολύ μεγάλη μάχη ενάντια στην κρίση στην οποία βρεθήκαμε. Τώρα ξεκινάει μια περίοδος που πρέπει να κερδίσουμε μια ακόμα πιο μεγάλη, που είναι η μάχη για την ανάπτυξη της χώρας, σε συνθήκες δύσκολες, σε συνθήκες μεγάλου διεθνούς ανταγωνισμού και βεβαίως κουβαλώντας και τις πληγές του παρελθόντος. Για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτή τη μεγάλη μάχη, πρέπει να κινητοποιήσουμε ξανά όλες τις δημιουργικότητές μας, όλες τις ικανότητές μας σαν λαός. Πρέπει να ξεπεράσουμε τον κακό μας εαυτό, να ξεπεράσουμε παθογένειες ετών. Στην προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας, ο τομέας της ναυπηγοεπισκευής κατέχει κεντρική θέση. Η Ελλάδα έχει μια μεγάλη παράδοση, την βοηθάει, την ευνοεί η γεωγραφική της θέση, την ευνοεί η εμπειρία της, την ευνοεί το γεγονός ότι έχει μια τεράστια παρουσία στην ναυτιλία, είναι παγκόσμια δύναμη στον χώρο της ναυτιλίας, άρα έχει όλες τις προϋποθέσεις να παίξει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το τομέα. Δυστυχώς, τα
προηγούμενα χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας καταφέραμε να τον βουλιάξουμε από τον τομέα και τώρα πρέπει να τον αναστήσουμε. Και η ανακαίνιση της μεγάλης αυτής δεξαμενής, η επαναλειτουργία της, συμβολίζει ακριβώς αυτή την αναγέννηση ενός πολύ μεγάλου κράτους. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να δούμε στη σημερινή εκδήλωση. Να πιστέψουμε σε αυτό και να δουλέψουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Έγιναν όντως πολύ μεγάλα βήματα τον τελευταίο χρόνο εδώ στη Σύρο. Και πρέπει να πω, γιατί οφείλω να αποκαταστήσω τα πράγματα και να πω την αλήθεια, από την ΩΝΕΞ που έχει αναλάβει αυτό το τεράστιο έργο, έγινε μια πολύ μεγάλη δουλειά, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Προφανώς θα υπάρχουν και ελλείψεις και προβλήματα. Όμως, θεωρώ ότι δικαιώνει μέχρι στιγμής την εμπιστοσύνη που δείξαμε σε αυτήν και κυρίως δικαιώνει και τις προσδοκίες όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά όλου του νησιού. Έχουν περάσει ήδη περίπου 60 πλοία από το ναυπηγείο σε αυτό το ελάχιστο διάστημα και η πρόβλεψη είναι για διπλασιασμό. Έχει γίνει μια μεγάλη δουλειά για την τακτοποίηση εκκρεμωτήτων, έχει γίνει μια τεράστια δουλειά για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων και θέλω να αναφερθώ σε αυτό, διότι επί δεκαετίες τα προβλήματα αυτά κρύβονταν κάτω από το χαλί σε βάρος της ποιότητας ζωής του νησιού. Επί δεκαετίες υπάρχουν εδώ σωρευμένοι 80.000 τόνοι αμμοβολής, μια βόμβα ουσιαστικά για το νησί, περιβαλλοντική. Σε αυτό το ελάχιστο διάστημα η μισή ποσότητα ήδη έχει απομακρυνθεί και το πρόγραμμα είναι στους επόμενους μήνες να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση. Η απομάκρυνση γίνεται με όλους τους κανόνες που πρέπει να γίνει. Επομένως έχουν γίνει βήματα μεγάλα. Όντως έχουμε εμπιστευτεί ένα κομμάτι της εθνικής περιουσίας στην ΩΝΕΞ. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι ανταποκρίνεται και πρέπει να έχει την αίσθηση της ευθύνης που έχει αναλάβει. Η Σύρος δεν είναι τυχαίο νησί. Κατέχει ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της χώρας μας. Και αποτελεί και ένα σημείο στο οποίο συναντιόνται πάρα πολλές εμπειρίες, πάρα πολλές διαδρομές και νομίζω ότι η ανάπτυξη της από εδώ και μπρος πρέπει να γίνει με τρόπο που να τα συνδυάζει όλα. Άρα λοιπόν, η ανάπτυξη του ναυπηγείου πρέπει να γίνει με τρόπο που να δείχνει το νέο μοντέλο ανάπτυξης όλης της οικονομίας. Θα πρέπει να συνδυάσουμε λοιπόν την ανάπτυξη του ναυπηγείου με την ανάπτυξη και των άλλων τομέων της οικονομίας. Θα πρέπει να συνδυάσουμε την ανάπτυξη του ναυπηγείου με τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, με το σεβασμό των εργασιακών σχέσεων. Γενικώς, η ανάπτυξη του ναυπηγείου να συμβολήσει, πέρα από την αναγέννηση που είπα πριν, να συμβολήσει και το νέο τύπο ανάπτυξη που θέλουμε για τη χώρα μας. Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι δυνατά εδώ στη Σύρο. Έχουμε τα πρώτα δείγματα ήδη και γι' αυτό θεωρώ ότι η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παράγοντες που βοήθησαν να φτάσουμε μέχρι εδώ και τους εργαζόμενους και το Δήμαρχο που βοήθησε πάρα πολύ και όλους όσους βοήθησαν. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι από την πλευρά της πολιτείας γίνονται όλα τα απαραίτητα βήματα ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύντομα. Να πω ότι η καθυστέρηση ολοκλήρωση της διαδικασίας, μάλλον στο κανονικό χρονοδιάγραμμα, είναι απλώς η μη ολοκλήρωση μέχρι στιγμής ακόμα, είναι η αιτία που δεν ολοκληρώνονται και όλα τα βήματα που πρέπει να γίνουν από την πλευρά της εταιρείας. Δεν είναι ευθύνη της εταιρείας το γεγονός ότι κάποια πράγματα που έπρεπε να ολοκληρώσει το δημόσιο δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και είναι στην τελική φάση ολοκλήρωσης. Υποσχόμαστε λοιπόν να συνεχίσουμε την προσπάθεια και πολύ σύντομα να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της εταιρείας, να πληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις για αυτή τη μεταβίβαση και να μπούμε σε μια καινούργια περίοδο. Τα δείγματα είναι καλά και νομίζω ότι μπορούμε όλοι να είμαστε αισιόδοξοι ότι ξεκινάει από εδώ συμβολικά μια προσπάθεια πάρα πολύ μεγάλη. Με τεράστια σημασία για όλη τη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεβασμιότατε Μητροπολίτε Σύρου, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Ξενοκώστα, κυρίες και κύριοι.
αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για μένα το γεγονός ότι παρίσταμε στο ιστορικό και συνάμα φιλόξενο νησί της Σύρου για τα εγγένεια της δεξαμενής Βιολαντό, ενός μοναδικού συγκροτήματος αυτή τη στιγμή στη χώρα. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την ευκαιρία που μου δίνουν να απευθυνθώ σε ένα εκλεκτό ακροατήριο και επιπλέον θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην εταιρεία Onyx Xeros CPH. Οι επιχειρηματικές σας πρωτοβουλίες συνδράμουν αποφασιστικά στην ενίσχυση τόσο της εμπόρειας βιομηχανίας όσο και των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, ο ζήλος με τον οποίο περιβάλλεται το έργο σας, καθώς και η επιμέλεια που επιδεικνύεται στην εξυγίανση και αναγέννηση του ιστορικού ναυπηγείου του νεωρίου στη Σύρο, καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στις παραδόσεις και στην ανάπτυξη της νησιωτικής Ελλάδος. Άλλωστε, η διατήρηση και μόνο του αρχικού ονόματος Βιολαντό, στο παλαιότερο ναυπηγείο της χώρας, που έχει να επιδείξει μια ιστορία 160 ετών, λέει πολλά. Τα νησιά μας έστρεψαν νομοτελειακά εμάς τους Έλληνες στην θάλασσα και έχουν κάνει το λαό μας να έχει αυτή την ιδιαίτερη σχέση με το νερό. Είμαστε ευλογημένοι να είμαστε παραδοσιακά από τις καταβολές της ύπαρξής μας ένα ναυτικό έθνος, ένα λαό της θάλασσας. Η προστίθεμενη δε αξία των νησιών μας στη γεωπολιτική και η γεωστρατηγική αξία της Ελλάδας είναι κεφαλαιώδης, καθώς από τις θάλασσές μας διέρχονται βασικές γραμμές επικοινωνιών και ενεργειακή οδή μεταξύ Μεσογείου, Μαύρης Θάλασσας και Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, τα νησιά μας επετέλεσαν τη μαλλιά του σημερινού μεγαλείου της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, η οποία αποτελεί μεγάλο κομμάτι της εθνικής μας κληρονομιάς, εθνικό κεφάλαιο και σημαντικό πυλώνα της οικονομίας. Στήριγμα αυτής ανέκαθεν υπήρξε η ναυτική βιομηχανία και το εγχείρημα εδώ στη Σύρο συνιστά βατήρα και κινητήρια δύναμη για αναζωογόνηση και την ανάπτυξη του ναυπηγιοεπισκευαστικού τομέα. Την παρούσα χρονική περίοδο βιώνουμε ένα σταθές περιφερειακό περιβάλλον με έφταστες ισορροπίες στον εγγύζοντικό γεωπολιτικό χώρο. Ως εκ τούτου συνιστά επιδίωξη της πολιτικής ηγεσίας και αποτελεί υψίστη εθνική προτεραιότητα η ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας σαν πυλώνα σταθερότητας και πάροχο ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα θεωρεί τη συμμετοχή σε περιφερειακές και διεθνείς πρωτοβουλίες ασφαλείας σαν υψηλή προτεραιότητα τιμώντας τις δεσμεύσεις της σε επίπεδο ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΗΕ. Παράλληλα, η συνεισφορά των όπλων δυνάμεων στην ελόγω εθνική προσπάθεια υλοποιείται μέσω της άσκησης ενεργούς αμυντικής διπλωματίας, η οποία εξυπηρετεί και έχει άμεσες προεκτάσεις στο πολιτικό σκέλος. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν αναλάβει ένα ρόλο κλειδί στην προώθηση αμυντικών συνεργειών και λειτουργούν ως αγωγός επικοινωνίας μεταξύ των χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο και στον κόλπο, όπως Κύπρος, Ισραήλ, Αίγυπτο, Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σε αυτή μας την προσπάθεια, Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν πετύχει μια μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία που εδράζεται σε ισχυρούς πολιτικούς, στρατιωτικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς. Κυρίες και κύριοι, κοιτώντας το μέλλον, οραματιζόμαστε τις ένοπλες δυνάμεις του αύριο, αποσκοπώντας σε μια εύρωστη αμυντική υπόσταση, η οποία θα μας επιτρέψει τη συνεισφορά στη συλλογική προσπάθεια για ασφάλεια και σταθερότητα. Παράλληλα, με την εκπλήρωση της κύριας αποστολής μας, που συνίσταται στην υπεράσπιση της εθνικής ακεραιότητας και στην προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Προκειμένου αυτό να καταστεί εφικτό, συνεκτιμώντας τις απρόβλεπτες προκλήσεις που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εποχή, ο μετασχηματισμός και η προσαρμογή των ενόπλων δυνάμεων στις νέες συνθήκες αποτελεί μονόδρομο. Ταυτόχρονα δε, καθίσταται απαραίτητη η επένδυση στην ανάπτυξη δυνατοτήτων σε προμήθειες και εξοπλιστικά προγράμματα. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζοντας την άμεση συσχέτιση
της διαθεσιμότητας του υλικού και της αποτελεσματικότητας των όπλων δυνάμεων με την αξιοπιστία, καθίσταται αντιληπτό ότι το άριστο σε ποιότητα και πλούσιο σε ικανότητες προσωπικό απαιτείται να χειρίζεται σύγχρονα συστήματα και μονάδες. Συναφώς, με απόλυτο σεβασμό στο κράτος και στο κοινωνικό σύνολο, δρομολογούμε ενέργειες για την ενίσχυση και τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, προωθώντας την υλοποίηση απαραίτητων εξοπλιστικών προγραμμάτων. Η εν λόγω μεθόδευση πέραν του άμεσου και προφανούς ωφέλους στην ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων λειτουργεί ενισχυτικά για την αναζωογόνηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Ειδικότερα, εξετάζουμε επιλογές για την ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και την αναζωογόνηση του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα. Στην προσπάθεια αυτή, οι ένοπλες δυνάμεις επιδιώκουν την εξωστρέφεια και έχουν αναπτύξει στενούς δεσμούς με την εγχώρια βιομηχανία, τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και την ελληνική κοινωνία γενικότερα. Οι δεσμοί αυτοί αποτελούν ένα ισχυρό κίνητρο και πηγή έμπνευσης για να ανταπεξέλθουμε στις σύγχρονες προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το πολεμικό ναυτικό έχει να επιδείξει μια αξιόλογη συνεργασία με τον Αιώριο, η οποία επιγραμματικά περιλαμβάνει την επισκευή πρωτών δεξαμενών, την κατασκευή τμήματων των νέων πυραυλακάτων τύπου Ρουσέν, καθώς και συνδρομή στον εξυγχρονισμό των πυραυλακάτων τύπου Λάσκος. Οι αυξημένες και ταυτόχρονα μοναδικές για τη χώρα δυνατότητες της δεξαμενής Βιολαντό, η οποία θα δύναται να εξυπηρετεί η κατηγορία σκαφών Παναμαξάης, αναμφίβολα προσδίδει άλλη δυναμική στην επιχειρηματική δυνατότητα του ναυπηγείου. Παράλληλα δε, το λόγο ναυπηγικό συγκρότημα συνιστά πλέον ένα εθνικό πολλαπλασιαστή ισχύος και ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα, με άμεσα ωφέλη για την επισκευαστική ικανότητα και τη διαθεσιμότητα του υλικού των ολόκληρων δυνάμεων. Στο πνεύμα αυτό, το εγχείρημα της ΩΝΕΚ ΣΥΡΟΣ CPR συνιστά υποδειγματική πρωτοβουλία και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Κυρίες και κύριοι, η ευημερία της Ελλάδος ιστορικά υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα και την ακτιλία. Έτσι και τώρα είμαι βέβαιος ότι η επένδυση στην επιχειρηματικότητα που σχετίζεται με το στοιχείο της θάλασσας θα μας παρέξει τα κατάλληλα εφόδια για να ξεπεράσουμε τις σύγχρονες κοπέλους και θα αποτελέσει το φάρο που θα μας οδηγήσει σε ασφαλή ύδατα. Κλείνοντας, δράτω με της ευκαιρίας να σας διαβεβαιώσω ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι εδώ, είναι ισχυρές, είναι αξιόπιστες και ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδος σαν πυλώνα σταθερότητας και πάροχο ασφαλείας στην περιοχή. Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας και ευόδηση των στόχων που έχετε θέσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας αναγνώσω το χαιρετισμό του Υπουργού Εξωτερικών για τα εγκαίνια της δεξαμενής Βιολαντό. Με ιδιαίτερη χαρά σας απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια για τα εγκαίνια της μεγάλης πλουτής δεξαμενής Βιολαντό, η ανακαίνιση της οποίας σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τα ιστορικά ναυπηγεία Νεορίου Σύρου και την τοπική κοινωνία, πάνω απ' όλα, αλλά και για την ελληνική οικονομία συνολικά. Και αυτή η νέα εποχή στην ιστορία των ναυπηγείων Νεορίου ξεκινάει με την επένδυση της ΩΝΕΚ ΣΥΡΟΣ Shipyards, που διέγνωσε ορθά την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, πίστεψε στις δυνατότητες της ιστορικής αυτής ελληνικής βιομηχανίας, αξιολόγησε θετικά τη μοναδική τεχνογνωσία των Ελλήνων ναυπηγών και τεχνητών και με την υποστήριξη της ελληνικής αλλά και της διεθνούς πλειοκτησίας, των τοπικών αρχών και της κοινωνίας, έθεσε τις βάσεις για μια νέα εποχή ακμής για τον Νεόριο. Η επένδυση της ΩΝΕΚ ΣΥΡΟΣ Shipyards στα ναυπηγεία Νεορίου υποδηλώνει ακόμα την εμπιστοσύνη των κεφαλαίων της μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, τον ΗΠΑ, στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας. Στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα έχασε περίπου το 25% του ΑΕΠ της, η μεγαλύτερη απώλεια που έχει καταγραφεί σε δυτική χώρα σε καιρό ειρήνης. Παρ' όλα αυτά, τον Αύγουστο του 2018 ολοκληρώσαμε με επιτυχία το τελευταίο πρόγραμμα προσαρμογής, με την οικονομία μας να βρίσκεται πλέον σε σταθερά ανεπτυξιακή πορεία,
που αναγνωρίζεται από τις διεθνείς αγορές και τους επενδυτές, όπως καταδεικνύουν η πρόσφατη αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρηου από τη Moody's, αλλά και το ευνοϊκό σε προ-κρίσης επίπεδο επιτόκιο που επιτεύχθηκε κατά την τελευταία έκδοση δεκαετούς ομολόγου. Αυτά τα σημερινά εγκαίνια είναι, θεωρώ, μια σημαντική ευκαιρία να μιλήσουμε για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Στη θέση μιας μακράς περίοδου κρίσης, καλούμαστε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια νέα εποχή ανάπτυξης, εκτός μνημονίων, βασισμένη κυρίως στην εξωστρέφεια, στην αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων μας, στην προσέλκυση επενδύσεων, στη δημιουργία υγιών θέσεων απασχόλησης, στον εξυγχρονισμό και στην αναβάθμιση των υποδομών. Η αντιστροφή της αποβιομηχανοποίησης της χώρας αποτελεί ισχυρή βούληση της κυβέρνησης και η αναζωογόνηση της παραδοσιακής μας ναυπηγοεπασκευαστικής βιομηχανίας μέσω της προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων αποτελεί μέρος αυτής της στρατηγικής. Το Υπουργείο Εξωτερικών συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής για την οικοδόμηση αυτού του νέου αναπτυξιακού μοντέλου για τη μετά-κρίση εποχή. Οι υπηρεσίες μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό συνεργάζονται με άλλα υπουργεία και συντονίζουν την προσπάθεια προώθησης των ελληνικών συμφερόντων σε αγορές στόχους και επέκταση σημαντικών επενδυτικών δραστηριοτήτων που προάγουν την ανάπτυξη στην ελληνική περιφέρεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επιτυχής διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ που καταδρύσαμε πέρσι, επιβεβαιώνοντας τους μακροχρόνιους οικονομικούς δεσμούς μας και τη χώρα και κυρίως αντικατοπτρίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας. Με αυτή την εισαγωγή χαιρετίζω τα γένεια της δεξαμενής Βιολαντό και μαζί τη νέα εποχή για τα ναυπηγεία Σύρου, που είμαι βέβαιος ότι υπό την καθοδήγηση και το όραμα της νέας ηγεσίας και με την αφοσίωση και την υψηλού επίπεδου δουλειά των εργαζομένων σε αυτά, θα γνωρίσουν άνευ προηγουμένου ανάπτυξη και διεθνή αναγνώριση, στηρίζοντας έτσι την οικονομία μας. Σας ευχαριστώ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος. At this point, let me kindly invite the Honorable Economic Counselor of Embassy of the United States of America, Mr. William Lane. Metropolitan of Syros, Bishop of Syros, Ministers, Governor, Mayor, Members of Parliament, distinguished guests. Let me start by passing along Ambassador Pyatt's congratulations on the inauguration of the renovated Panamax-sized floating dock, which significantly expands operations at the Nia Ryan shipyard. Anyone who has heard Ambassador speak over the last year knows that the U.S. views Nia Ryan as an important American investment, both commercially and symbolically in Greece. This is my first ever visit to Syros, and the benefits to the community from this project are already clear. The investments have already created hundreds of jobs, with hundreds more on the way, as plans to expand the facility move forward. I understand that the shipyard has serviced a record 60 ships during the past 10 months, and has recently booked the first American vessel for servicing after a gap of many years. Senior U.S. officials are now aware that Syros is operational and capable of supporting future servicing requirements. And so we hope the U.S. Navy will also soon be utilizing this rejuvenated facility. Beyond the increased economic activity, Panos and his team's rehabilitation of this facility also demonstrates what you get with a U.S. investment. This includes hiring locally, environmental remediation to help clean up thousands of tons of waste around the shipyard, and CSR, corporate social responsibility, activities in the local community. Onyx's investment in the Nia Ryan shipyard builds on a long history of U.S.-Greece ties in the maritime sector. Our Marshall Plan assistance helped replace many of the ships that Greece lost during the war and revitalized the Greek shipping sector so that it could roar back to the central place in the global economy that it occupied in the 1950s and 60s and still enjoys today. All major Greek shipping companies are listed on the New York Stock Exchange, and Greek ships transport a significant portion of the goods that U.S. exports around the world. In fact, a Greek flag vessel from Tsakos Fleet brought the first ever U.S. LNG shipment of liquefied natural gas, or LNG, to Revithusa from Corpus Christi, Texas, back in December.
The investment in the Orion Shipyard in Syros expands U.S. ties to physical infrastructure in Greece. We hope that this will be the first of several U.S. investments in Greek maritime sector, which we view as a priority, given Greece's links geographically to the Balkans, Turkey, the Middle East, Northern Africa, and Western Europe. We are encouraged that U.S. investors are looking at privatizations in Alexandroupoli and hope that Onyx will be given the opportunity to build on its proven track record in Syros by investing in the Elefsina shipyard. The United States has benefited greatly from working with Greece and its important ports. From our long-standing relationships at Souda Bay to our increasing use of the ports of Thessaloniki and Alexandroupoli for exercise rotations of U.S. Army units and equipment. The most recent example was the completion of the 4th Combat Aviation Brigade's redeployment through Thessaloniki back to the United States, a major undertaking that we hope to repeat in the near future. Congratulations again to Onyx and Syros for all of the progress that you have made over the past year in rejuvenating this vital sector of the Greek economy. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Σύρου, σεβασμιότατε Επίσκοπε Σύρου, κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ Εθνικής Οικονομίας, κύριε Βουλευτές Κυκλάδων, κύριε Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, αγαπητοί εργαζόμενοι, φίλες και φίλοι, για τους συνεργάτες μου και εμένα είναι μια υπέροχη μέρα σήμερα και πάρα πολύ σημαντική. Είναι μια μέρα χαράς βεβαίως, αισιοδοξίας, αλλά και δικαίωσης. Πριν από πολύ λίγο διάστημα, σε αυτόν εδώ τον τόπο, η αγωνία ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη. Και η αγωνία εκτείνεται σε πολλά επίπεδα. Από την πορεία της οικονομίας αυτού του νησιού, την αγωνία των οικογενειών που εργάζονταν εδώ και ήταν σε αδιέξοδο, αλλά και το περιβαλλοντικό ζήτημα, το οποίο επίσης ήταν μεγάλο. Και χαίρομαι γιατί άκουσα τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Πισιόλα, να αναφέρεται σε αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν, όλους όσους πίστεψαν στο ότι υπήρχε διέξοδος, και αυτή, όχι κάποια άλλη διέξοδος, γιατί εμείς δεν είχαμε ποτέ ενδιασμό και υπηρέτησαν αυτόν τον στόχο. Στις δύσκολες ώρες της κρίσης, εκεί που όλα φαίνονται μαύρα, χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται καθαρό μυαλό, χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται εμπιστοσύνη στην προοπτική και χρειάζεται και αποφασιστικότητα. Είναι αρετές, αλλά είναι και προαπαιτούμενα αυτά, προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα και να υπάρξει έξοδος. Είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έδειξε η διοίκηση του οργανισμού που έχω την τιμή να υπηρετώ. Είναι τα χαρακτηριστικά που έδειξε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σε αυτή τη μεγάλη κρίση. Θέλω να απευθυνθώ στην ελληνική κυβέρνηση και να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, τα πιο δύσκολα διοικητικά, πολιτικά, δημοσιονομικά, κοινωνικά χρόνια που γνώρισε η χώρα, αυτή εδώ η γωνιά της Ελλάδας έδωσε σε αυτή τη χώρα μόνο αισιοδοξία, έδωσε μόνο ανάσες, έδωσε θέσεις εργασίας, έδωσε εισόδημα, έδωσε νίκες, και το κάνω συχνά, ζητώντας να μου παρουσιάσει κάποιος γραπτά σε μία κόλλα χαρτί τις 10-20 νίκες αυτής της χώρας σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που πέρασε.
Και το λέω αυτό γιατί θέλω να ξέρω σε αυτές τις νίκες που η χώρα έχει να παρουσιάσει πόσες είναι του Νοτίου Αιγαίου. Πόσες success stories έχει να παρουσιάσει αυτή εδώ η περιφέρεια. Και το λέω αυτό γιατί αυτή εδώ η περιοχή δεν έμαθε ποτέ και δεν λειτουργήσε ποτέ με όπλο της το πολιτικό εκτόπισμα. Λειτουργήσε ποτέ με βάση μόνο το δίκαιο και την αξιοσύνη. Δίκαιο, δουλειά και αξιοσύνη. Και αν αυτή η χώρα θέλει να γυρίσει τελείως σελίδα με όλα αυτά τα οποία την πλήγωσαν, θα πρέπει αυτά να τα επιβραβεύουν. Αυτή την επιβράβευση ζητά το Νότιο Αιγαίο, η οποία, επαναλαμβάνω, εδράζεται μόνο σε δικαιοσύνη και τίποτα άλλο. Θέλω να απευθυνθώ στους Συριανούς Συριανές. Να πω ότι για μας ο μαξιμαλισμός δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ ως άλοθη για την αδράνεια. Και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να εξηγήσω κάτι πάρα πολύ δύσκολο στους απλούς πολίτες, το οποίο όμως η πολιτική της σημερινής εδώ μάζοξης το καταλαβαίνουν πολύ καλά. Το ατύχημα, και τι είναι αυτό, είναι ένας γρίφος της παγκόσμιας πολιτικής κοινής και ζωής. Ο γρίφος λέει το εξής. Το ατύχημα έχει κόστος που αποτιμάται. Η αποφυγή του ατυχήματος δεν μπορεί να αποτιμηθεί. Θα το ξαναπώ. Το ατύχημα έχει κόστος που αποτιμάται. Η αποφυγή του ατυχήματος δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Λοιπόν, αυτές είναι οι αδικίες της πολιτικής. Έχει και αδικίες, ξέρετε, η πολιτική. Γιατί περιβαλλοντικά μιλώντας, εμείς έχουμε μάθει να δουλεύουμε βήμα-βήμα, συνεκτιμώντας όλες τις παραμέτρους του περιβάλλοντος. Τι το περιβάλλον επιτρέπει, και το περιβάλλον δεν είναι μόνο το διοικητικό, δεν είναι μόνο το νομικό, αλλά είναι και το δημοσιονομικό, είναι και το εθνικό περιβάλλον. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το σημερινό μήνυμα, εμείς θέλουμε να το πολλαπλασιάσουμε, να το πάρουμε, να το στείλουμε σε όλο τον κόσμο και να πούμε ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα είναι καλοδεχούμενες. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν υποστηριχτές. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης της εταιρείας είναι και η απαρχή, θα είναι και η απαρχή του επανασχεδιασμού μαζί με τον επενδυτή, και εγώ δεν είμαι από αυτούς που κρύβομαι στα σχέδιά μας, μαζί με τον επενδυτή, στο πώς όλα τα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν θα αντιμετωπιστούν. Θέλω να απευθυνθώ στους εργαζόμενους και να τους πω ότι ήταν κρίσιμος ο ρόλος τους και η βοήθειά τους. Ξέρουμε τι πέρασαν και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κατανόηση. Τώρα απευθυνθώ στον μέσω του εμπορικού ακολούθου, τον αξιότιμο πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, τον Αμπάσαντορ Πάγια. Να του πω ότι η εμπιστοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών σε εμάς, στην περιοχή μας, στην οικονομία μας, στην προοπτική μας, είναι παρακαταθήκη. Και να του θυμίσω την υπόσχεσή του ότι θα είναι εδώ μαζί μας με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, γιατί έχουμε και ένα στοίχημα το οποίο ήταν μία μπύρα. Ελπίζω να το θυμάται. Θέλω κλείνοντας να απευθυνθώ στον πρόεδρο της ΩΝΕΞ, τον κύριο Ξενοκώστα. Θα του πω ότι, κύριε Ξενοκώστα, εμείς έχουμε ένα διτό ρόλο. Είμαστε εδώ για να ελέγξουμε, αλλά είμαστε εδώ και για να στηρίξουμε. Ο πρώτος ρόλος
είναι νομοτελειακός, αναπόφευκτος. Ο δεύτερος είναι πολιτική απόφαση. Εγώ στεκόμαι περισσότερο στον δεύτερο και λέω το εξής. Το να επενδύει κάποιος σήμερα στην Ελλάδα δεν είναι μικρή απόφαση. Κακά τα ψέματα. Το έχουμε ανάγκη ως χώρο. Έχουμε ανάγκη δηλαδή να στείλουμε αυτό το μήνυμα της εμπιστοσύνης. Έχουμε ανάγκη να στείλουμε το μήνυμα της επιστροφής στην κανονικότητα. Έχουμε ανάγκη να στείλουμε το μήνυμα ότι είμαστε ένας τόπος ο οποίος εκτιμά κάθε ευρώ το οποίο θα δώσει εισόδημα, θα δώσει θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει τη χώρα να βγει από το τέλμα στο οποίο βρέθηκε. Δυστυχώς, μάθαμε να ασχολούμαστε μόνο με το χρέος για πάρα πολλά χρόνια, αλλά αυτό το οποίο μας έσυρε στο τέλμα δεν ήταν το χρέος μόνο του, αλλά ήταν ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ. Γιατί χρέος υπάρχει σε όλο τον πλανήτη. Και η μία πλευρά στην οποία μπορούμε και πρέπει φυσικά να δουλέψουμε είναι το χρέος, αλλά η άλλη πλευρά είναι και το ΑΕΠ. Εμείς κοιτάμε το ΑΕΠ. Αφού στο χρέος δεν συμμετείχαμε ποτέ. Κοιτάμε το ΑΕΠ και λέμε ότι σε αυτή την περιοχή, αυτή η περιφέρεια, αυτά τα νησιά, χτίζουν κάθε μέρα ΑΕΠ για την Ελλάδα. Και χτίζουν κάθε μέρα θέσεις εργασίας, χτίζουν κάθε μέρα εισόδημα, χτίζουν κάθε μέρα νίκες, χτίζουν κάθε μέρα αισιοδοξία και προοπτική. Η εμπιστοσύνη και της Όλεξ και του Πάνου Ξενοκώστα είναι και αυτή παρακαταθήκη για μας. Τη σεβόμαστε και είμαστε εδώ αναμένοντας την ολοκλήρωση της νομικού κομματιού της οριστικής μεταβίβασης προκειμένου να σχεδιάσουμε μαζί και το μέλλον του τα ναυπηγεία αξίζουν και το μέλλον το οποίο ο ιδιώτης επενδυτής προσδοκά και το μέλλον το δικό μας. Να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά και να πω κλείνοντας ότι σε αυτές τις δύσκολες ώρες που προηγήθηκαν οι αρετές που χρειάστηκε να αναζητήσουμε, να επιστρατεύσουμε, να αναδείξουμε είναι αυτές οι οποίες πρέπει να μας οδηγήσουν και στο μέλλον, από εδώ και πέρα, αφού είναι μόνο μία η κατεύθυνση στην οποία έχουμε δικαίωμα να κινούμαστε. Και αυτό είναι να κινούμαστε μόνο στο μέλλον, ορμητικά, με αυτοπεποίθηση και να κοιτάμε μόνο μπροστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Σύρου, σεβασμιότατε Επίσκοπε Καθολικών, αξιότιμε κύριε Υπουργέ Οικονομίας και Ανάπτυξης, αξιότιμε κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, αξιότιμοι κύριοι οικονομικοί ακόλουθοι της Αμερικανικής Πρεσβείας και μέλη του Διπλωματικού Σώματος, αξιότιμοι κύριοι Περιφερειάρχοι του Νοτιού Αιγαίου, αγαπητοί συνάδελφοι από τον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι συλλόγων φορέων και οργανισμών, αξιότιμοι κύριε Πρόεδρε του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αξιότιμοι κύριε Επίτιμε Δημότη Σύρου, κύριε Αθανάση Μαρτίνε, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Εργοστασιακού Σωματείου και εργαζόμενοι της επιχείρησης, κυρίες και κύριοι, άφησα τελευταίο αλλά όχι έσκατο, το αντίθετο μάλιστα, τον αγαπητό κύριο Πάνο Ξενοκώστα, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Onex, ο οποίος όχι μόνο έδωσε πνοή στο ιστορικό μας ναυπηγείο, αλλά συνέβαλε και συμβάλλει στην αναγέννηση και στην αναζωογόνηση του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στη χώρα μας, ενός κλάδου που μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν από τους κλάδους τεχνής στην προσπάθεια που καταβάλει η χώρα μας για την οικονομική ανάπτυξη, την ανάταξη και την έξοδο από την κρίση. Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Είναι μια χαρούμενη, είναι μια αισιόδοξη μέρα, διότι τα εγγένεια της Βιολαντό επικυρώνουν ακριβώς τις εξελίξεις, την αλλαγή σελίδας η οποία σηματοδοτήθηκε στο ναυπηγείο μας με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις των τελευταίων μηνών σχετικά με την αλλαγή της ιδιοκτησίας. Είναι μια όμορφη μέρα διότι το ναυπηγείο μας παρότι ιστορικά έχει περάσει περιόδους ακμής και παρακμής
είναι διαπιστωμένο, είναι καταγεγραμμένο ότι έχει συνδεθεί με την πορεία και την ανάπτυξη και την ιστορία του νησιού μας. Σήμερα λοιπόν διαγράφεται μια νέα σελίδα για το ναυπηγείο μας, η οποία μπορεί, πρέπει και είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβεί αυτό, να αποτελέσει την απαρχή για μια αναπτυξιακή τροχιά ανωδική, μια τροχιά μακράς περιόδου, η οποία θα συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης στην Ελλάδα, αλλά και στην σύρο της οικονομικής κρίσης. Πολλούς θα μπορούσαμε να ευχαριστήσουμε για αυτή την εξέλιξη, όμως επιτρέψτε μου, χωρίς να θέλω να παραγνωρίσω τη συμβολή όλων, μικρότερη ή μεγαλύτερη, να προτάξω σε αυτές τις ευχαριστίες πρώτα απ' όλα την εταιρεία Onex δια του προσώπου του Προέδρου της, του κ. Πάνου Ξανακώστα, ο οποίος σχεδίασε και πραγματοποιεί μια πολύ μεγάλη επένδυση, μια τεχνολογική επένδυση στο νησί μας, αλλά και στην Ελλάδα, τους εργαζομένους επιχείρησης δια του προσώπου του Προέδρου του Ενδοσιαστικού Σωματείου, του κ. Χατζατώνη, οι οποίοι μέσα από δύσκολες συνθήκες, σε ένα κλίμα των τελευταίων περίπου 2 ετών αβεβαιότητας, αμηχανίας, ανασφάλειας και απογοήτευσης, κράτησαν ψηλά τη σημαία της αισιοδοξίας και με πολύ όριμο, θα έλεγα, τρόπο, με στοχευμένες κινήσεις, με έναν τρόπο απόλυτα υποστηρικτικό και υποβοηθητικό, έχουν συμβάλει καθοριστικά σε αυτήν την εξέλιξη. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση και ιδιαιτέρως τους αρμόδιους υπουργούς, για την προσώπη εδώ του αγαπητού μας Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Πιτσιόρλα, αλλά και άλλους υπουργούς, οι οποίοι, παρά το πλαίσιο της πολυνομίας, της γραφειοκρατίας και των αγκυλώσεων, κατάφεραν να συμβάλλουν με τον τρόπο τους καθοριστικά, ώστε να μπορούμε σήμερα να μιλάμε για την αλλαγή σελίδα στο ναυπηγείο μας. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω αυτούς οι οποίοι είτε επώνυμα είτε ανώνυμα έβαλαν ένα λιθαράκι, τους τοπικούς φορείς και άλλους, και νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη δικαιώνει όλους εμάς, δικαιώνει όλους εσάς, διότι η Σύρος αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης, ένα case study, νομίζω, για την Ελλάδα της σύγχρονης πραγματικότητας, η οποία προσπαθεί και επιδιώκει με κάθε τρόπο να ζήσει συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης, να βγει από τα μνημόνια και να αφήσει πίσω όλα αυτά τα οποία μας πλήγωσαν και μας πόνεσαν. Θέλω να σας διαβεβαιώσω όλους εσάς, την ιδιοκτησία, τους εργαζομένους, ότι ο Δήμος Σιρορμούπολης θα λειτουργεί πάντοτε απολύτως υποστηρικτικά, υποβοηθητικά σε αυτές τις προσπάθειες. Θέλω να γνωρίζετε ότι ο Δήμος μας πρωτοστατεί σε σχέση με το σύνολο των Δήμων της Ελληνικής Περιφέρειας, έχοντας αναπτύξει και έχοντας θέσει εφαρμογή με χρηματοδότηση από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ένα σύγχρονο, ένα καινοτόμο μηχανισμό προσέλκυσης στρατηγικών επενδύσεων σε κλάδους οι οποίοι είναι στρατηγικοί για το νησί μας και για τη χώρα, όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, ο τουρισμός και άλλοι. Εδώ λοιπόν το μεγάλο στίχημα για όλους μας, για το Δήμο, για το νησί, για το ναυπηγείο, είναι όλες αυτές οι δραστηριότητες και οικονομικές, όλοι αυτοί οι οικονομικοί κλάδοι να μπορέσουν να λειτουργήσουν με μια θετική αλληλεπίδραση ο ένας και τον άλλον, σωρευτικά, ώστε να δώσουν ένα σημαντικό, ένα αξιοσημείωτο οικονομικό αποτέλεσμα και για το νησί μας και για τη Σύρο. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό εδώ το πρώτο παράδειγμα, το οποίο έχει να κάνει, είναι ένα απτό παράδειγμα των προθέσεων της διοίκησης για τον τεχνολογικό εξυγχρονισμό ναυπηγείου, θα ακολουθήσουν και άλλα παραδείγματα με βάση το business plan της εταιρείας για τον τεχνολογικό εξυγχρονισμό ναυπηγείου, για την λειτουργία ενός ναυπηγείου σε όρους περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, σε όρους ασφάλειας, σε όρους υγιεινής για το ναυπηγείο, για τους εργαζομένους και για το νησί μας. Και νομίζω ότι όλοι μας περιμένουμε αυτό εδώ το παράδειγμα να το ακολουθήσουν και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Μια έκκληση, αξιότιμη εκπρόσωπη της ελληνικής κυβέρνησης, να συμβάλλετε κι εσείς, να συμβάλλουμε όλοι μας στη δημιουργία ενός φορολογικού και οικονομικού και θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα είναι ευέλικτο, θα είναι ανταγωνιστικό, θα είναι ελκυστικό, ώστε να μπορέσουν να έρθουν και στο νησί μας, αλλά και στη χώρα μας, και άλλες επενδύσεις. Διότι η πραγματοποίηση επενδύσεων
νομίζω όλοι συμφωνούμε, αποτελεί το σίγουρο τρόπο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, για τη δημιουργία ενός οικονομικού αποτελέσματος, για την ταχύτερη έξοδό μας από την κρίση. Καλοδούλευτη λοιπόν η Βιολαντό, εύχομαι να φιλοξενήσει πάρα πολλά πλοία από εδώ και στο εξής. Εύχομαι να συμβάλλει αυτή η δεξαμενή με την ανακαίνιση και ανακατασκευή της στην μεγέθυνση των δραστηριοτήτων του ναυπηγείου και νομίζω ότι όλοι εδώ, όλοι εμείς αυτή τη μέρα θα την θυμόμαστε και θα τη σκεφτόμαστε με πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Καλορίζικη, πάντα τέτοια στο νησί μας και στη χώρα μας. Να είστε καλά. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλων, ανέδειξέσαι την πείμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτίσω την ταπεινώση τα υψηλά, η πτωχία τα πλούσια. Πάτερ ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό του Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Παναγία Θεότο και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον, και συγχώρηση των δεσμάτων ημών έτησε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημών. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Αδερφοί, αγιάζω και αγιαζόμενοι εκ τους πάντες διην αιτίαν, καπεσκίνεται αδερφούς αυτούς χαλιλέγων. Απαγγελώ το όνομά σου της αδερφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε, και πάλιν εγώ έσω με πεπιθώς επ' αυτό, και πάλιν είδου εγώ και τα παιδιά μη έδωκεν ο Θεός. Επίγουν τα παιδιά και κοινών και σαρκός και αίματος, όθεν όφιλε, κατά πάντα της αδερφής ομοιωτήνε, να ελεήμων γέννητε και πιστός αρχιερεύστα προς το Θεό, εις το ηλάσχεσαι της αμαρτίας του λαού, ενώ γαρπέποθεν αυτός πειραστής, δύνατε της πειραζομένης βοηθήσε. Η σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Πνεύματί σου. Εκ του κατέ Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστι δέν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη Εβραϊστή Βηθεσδά πέντε στο ασέχουσα. Εντάφτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύβατος κίνηση. Άγγελος γάρ κατά καιρό κατέβαινε την κολυμβήθρα και ετάλατε το είδωρ. Ο ουν πρώτος συμβάζει μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνε το οδήποτε, κατήχε το νοσήμα τη. Ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δωροθέου, υπέρ της ναυπηγού επισκευαστικής επιχειρήσεως ταύτης των ηθινόντων και διευθυνόντων αυτήν και των εργαζομένων εις αυτήν του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δύναμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος και γενέστε η αματικών ψυχών και σωμάτων, άσης αντικειμένης δυνάμεως αποτρεπτικών του Κυρίου δεηθόμεν.
της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε, ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το Πνεύματι σου. Κλείνον Κύριε το Σου και πάντως ημών που είναι η οργάνηση και ευλόγησον πάντα σημάς τους δια της κλείσεως των αυτών ακτένους σημαίνοντας ότι της ουλίας πρόσχημα και καταξίως ρημάς επληστήνε του αγιασμού σου δια της μεταλήψεώς του κεραυδισμού και γενέστο ημίν Κύριε της υγεία ψυχής και σώματος. Σίγαρι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ τη δόξα να πέμβε στον άρχο σου Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Δίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σας και τα κύματα αυτής πραΐνας των δεν πέτρων εκ του καταποντισμού διασώσας, ο ταρίθρα του Ιορδάνου Αγιάσας και την Εκκλησία σου ασφαλή και σωτήριον ολκάδε ημίν καταστήσας, αυτός και ευλόγησον την δεξαμενήν ταύτην, ειν ο κτήτων αυτής Ιωάννης Βουλανδρής και ο Λαντό εξονόμασεν, ως και πάντα τα επ' αυτής και της ναυπηγικής ταύτης επιχειρήσεων την ιζόμενα σκεπόμενα πλοία, τους δεν αυτής υπηρετούντας αξιωματικούς πλοιάρχους, μηχανικούς και ναυτικούς καλώς διαφύλαξον και από παντός κινδύνου διάσωσον, τους υφήνοντας και διευθύνοντας την εις την εθνική και τοπική οικονομία τα μέγιστα συμβάλλουσαν επιχείρησιν ταύτην ενίσχυσον, εις την επιτυχή διαχείριση των θεμάτων αυτής καθοδήγησον και το κύκλο των εργασιών αυτής διεύρυνον. Πάντας τους εις την επιχείρηση ταύτην εργαζομένους και τους οικογενείς αυτών από παντός κινδύνου και πάσης θλίψεως μακράν διαφύλαξον. Τα έργα των χειρών αυτών ευλόγησον και την εργασίαν αυτών σταθηράν διατήρησον. Είναι πάντες έχοντες σε άγκυρα της ελπίδος ημών βεβαία. Εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζομεν και ευχαριστούμενση τον την ζωήν ημών από πάσης ριωμένο τρικυμίας συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, ο Αναστάς εκ νεκρών, τες πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός, τον Αγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού Προστάτου και Εφόρου, της νήσου ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Πατρός και Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εντιμότατοι κύριοι υπουργοί, εκπροσωπούντες στην κυβέρνηση, εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
η σύρα μας σήμερα και η ιστορική πόλη του Ερμού, ηλιόεσα και ανθοφορούσα και μεγαλυνιώσα τη θάλασσα, σας υποδέχεται και σας καλωσορίζει και σας ευχαριστεί εδώ για την παρουσία σας. Οι κτήτορες και οι γεννήτορες αυτής της ιστορικής πόλης, μετά την καταστροφή των νησιών του Βορείου Αιγαίου, δεν ανέπτυξαν μόνο το εμπόριο, τις τέχνες, η ποίηση, το θέατρο, τα ελληνικά γράμματα, αλλά έχοντας κατά νου ότι η Ελλάδα δεν είναι ένας τόπος που βρέχεται από θάλασσα, αλλά είναι μια μεγάλη θάλασσα, μέσα στην οποία υπάρχουν κομμάτια στεριάς, δεν υστέρησαν στο να αναδείξουν την ιστορική πόλη του Ερμού να ψυκλητεί και να αυκρατούσα πολύ γρήγορα. Και για να γίνει αυτό, δεν μπορεί σε αυτόν τον τόπο να μην υπήρχε ο Κύριος Πνεύμονας που προάγει την αυτιλία και το εμπόριο και που είναι ο χώρος στάθμευσης και φύλαξης των πλοίων, αλλά και επισκευής τους. Η λέξη Νεώριον είναι λέξη αρχαία ελληνική, προερχομένη από τον Όμηρο. Ο δε νεωρός είναι αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος του ναυπηγείου και του νεωρίου. Και η λέξη νεωρός προέρχεται από τη λέξη ναύς, που στη γενική είναι νεός, και ώρα, που είναι η φροντίδα. Άρα ο νεωρός είναι ο φροντιστής αυτού του χώρου. Και σήμερα νεωρός είστε εσείς, αγαπητέ και προσφυλέστατε κύριε Ξενοκώστα. Και μαζί με εσάς είναι φύλακες αυτού του χώρου όλοι οι εργαζόμενοι, η τοπική κοινωνία και όσοι αγαπάμε τη σύρα μας την ευλογημένη, που θέλουμε πράγματι να είναι πάντοτε δυνατή, με οράματα και ελπίδα για το αύριο, κάτι που το οφείλουμε στις μνήμες των πατέρων μας, αλλά και στα παιδιά μας. Και ο Γιώργος Εφέρης έγραψε ότι από τότε που ο Όμηρος άρχισε να γράφει και να μιλάει μέχρι σήμερα, συνεχίζουμε με την ίδια γλώσσα να γράφουμε, να σχεδιάζουμε και να ονειρευόμαστε. Και να που η σύρα μας, εντιμότατη κύριε Υπουργή, έχει το ξεχωριστό προνόμιο μόνον αυτή, να διατηρεί αυτή την αρχαιοελληνική λέξη νεώριο και να είναι το σήμα κατά τεθέν αυτού του χώρου, το οποίο εκείνοι που το έκτισαν και το οραματίστηκαν ήθελαν να υπάρξει και η σημερινή λαμπρή λιόλουστη ημέρα που σηματοδοτεί την συνέχεια της ζωής του και της πορείας του μέσα στον χρόνο. Άκουσα μερικούς συντοπίτες μας να λένε προκαιρού ότι αυτά τα σκουριασμένα παλιοσίδερα τι θέση έχουνε και ασκημίζουν την πόλη μας και το λιμάνι μας. Αλλά αυτά τα σκουριασμένα παλιοσίδερα κρύβουν μέσα τους κάτι πολύ σημαντικό. Κρύβουν ιστορία, κρύβουν ζωή, κρύβουν τα δάκρυα και τις αγωνίες των πατέρων μας που εδώ δούλεψαν και εργάστηκαν και ανεδείχθησαν οι καλοί εργάτες ναυπηγοεπισκευαστές σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Αν γυρίσετε να δείτε τις δεξαμενές, αν γυρίσετε να δείτε τους χώρους, θα δείτε τις μορφές αυτές των πατέρων μας να συνοστίζονται μέσα από το ιστορικό χθες, το παρελθόν, να μας παρακολουθούν αυτή την ώρα και να ζητούν από εμάς να δώσουμε μία υπόσχεση ότι το νεώριο θα παραμένει πάντοτε ο πιο ζωντανός οικονομικός πνεύμονας του νησιού μας και ότι το νεώριο της σύρας θα αναδεικνύεται καθημέραν το καλύτερο στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου και οι εφοπλιστές θα το εμπιστεύονται όπως το πράττουν η εδώ παρουσία του μεγάλου ευεργέτη εθνικού και τοπικού κυρίου Μαρτίνου το επιβεβαιώνει αυτό. Και όλοι εμείς θα αισθανόμαστε υπερήφανοι και ήσυχοι. Η Βιολαντό Κουλανδρή, η αρχόντισσα αυτή της Άνδρου, στο όνομα της οποίας τίμησε ο κτήτορας της δεξαμενής αυτόν τον χώρο υποδοχής και δεξαμενισμού των πλοίων, συνεχίζει να παραμένει εδώ ζωντανή, αναγεννημένη μέσα από την ιστορία και τον χρόνο και είναι έτοιμη πλέον ως καλή οικοδέσποινα να υποδεχθεί
όπως προείπατε, εντιμότατοι κύριοι υπουργοί, κύριε δήμαρχε, κύριε περιφερειάρχη, εκατοντάδες πλοία. Όχι απλώς να έρχονται εδώ για να επισκευάζονται, αλλά να έρχονται εδώ για να βλέπουμε τις τζιμινιέρες τους πάνω στη δεξαμενή από τα σπίτια και τα παράθυρά μας και να χαίρομαι και να ευχαριστούμε τον Θεό ότι συνεχίζεται η προκοπή αυτού του τόπου. Εντιμότατοι κύριοι υπουργοί, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και για τα όσα εδώ καταθέσατε. Και ελπίζουμε ότι μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας θα πράξετε ό,τι είναι δυνατόν εσείς κύριε Υπουργέ της Οικονομίας για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και εσείς εντιμότατε και προσφυλέστατε κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας για να έρθουν εδώ και πλοία του πολεμικού μας ναυτικού και να ναυπηγηθούν και να επισκευαστούν. Να είστε βέβαιοι ότι δεν θα σας διαψεύσουν ούτε οι Συριανοί εργάτες, ούτε ο κύριος Ξενοκώστας, που ήρθε από τόσο μακριά για να επενδύσει εδώ όνειρα, οράματα και ελπίδες του λαού της Σύρου, αλλά και της πατρίδος μας. Αγαπητέ Πρόεδρε των Εργαζομένων, θέλω να σε συγχαρώ από αυτή τη θέση για τα όσα και εσύ και οι συνάδελφοί σου επράξατε όλο αυτό το καιρό. Για να ζωντανέψει αυτός ο χώρος και ήρεμα και ειρηνικά να περάσουν τα πράγματα από το χθες του σήμερα. Αγαπητέ κύριε Ξενοκώστα, δεν θα είναι πάντοτε οι εποχές των παχαίων, αλλά θα είναι και των ισχνών Αγελάδων. Και σε ένα δρόμο προς την ανάπτυξη δεν είναι όλα ρόδινα και όμορφα. Θα υπάρξουν και δυσκολίες και εμπόδια. Μην απογοητευτείτε από τίποτα. Δεν είστε εδώ μόνο σας. Είμαστε όλοι μαζί. Η Εκκλησία, ο Σεβασμιότατος αδελφός Πέτρος, η τοπική αυτοδιοίκηση και των δύο βαθμών. Είμαστε κοντά σας και θα σας στηρίξουμε και δεν θα σας αφήσουμε μόνο σας, μα πάνω απ' όλα επειδή είστε άνθρωπος πιστός, είστε Έλληνας γνήσιος, οικογενειάρχης, μαζί σας είναι η χάρη του Θεού και η προσευχή του Αγίου Νικολάου. Ένα μικρό δώρο ετοίμασα να σας προσφέρω για τη σημερινή εδώ ημέρα και παρακαλώ να το κρατήσετε ως ανάμνηση. Είναι λοιπόν η Βιολαντό, η Σύρος και ο Άγιος Νικόλαος. Συγχαρητήρια και πάντοτε να είμαστε όλοι χαρούμενοι και χαμογελαστοί. Σας ευχαριστούμε. Ζητούμε συγγνώμη γιατί πρέπει να αποχωρήσουμε και αφού κόψουμε την κορδέλα θα ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας η Βιολαντό να είναι πάντοτε όμορφη, στολισμένη και καμαρωτή, όπως είναι και η Σύρα μας. Εγώ είμαι συγκινημένος από αυτή την εκδήλωση
γιατί τα τελευταία 6 χρόνια που έχουμε στη Σύρο είδα και πώς ήταν τον Νεόριο πριν. Θα πω μόνο, θα επαναλάβω μάλλον, μία φράση του Προέδρου των Εργαζομένων του κ. Χατζαντώνη, που την είχε πει πέρυσι σε αυτό το χώρο που ήταν και ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Είχε πει λοιπόν ο Πρόεδρος των Εργαζομένων ότι χρειάστηκαν αρκετές δεκαετίες για να βρεθεί ένας Πρωθυπουργός και μία κυβέρνηση να λύσει αυτό το ζήτημα του νεωρίου. Χρειάζεται προσπάθεια των εργαζομένων πρωτίστως, των ανθρώπων που έχουν αναλάβει να λύσουν, να δώσουν στην επιχείρηση πνοή, αγώνας όλων μας να εγκολωθεί μέχρι τέλους αυτή η διαδικασία, γιατί πράγματι η σημασία της είναι ανεκτήμητη και δεν χρειάζεται να σας την αναλύσω εγώ. Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή για μένα που είμαι ως βουλευτής στο νεόριο της Σύρου. Ευχαριστώ όλους και πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση για να εμποδοθούν όλες αυτές οι προσπάθειες των εργαζομένων και όλων των άλλων παραγόντων. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, εργαζόμενοι και εργαζόμενες στο ναυπηγείο της Σύρου, δεν προσφωνώ όλους για λόγους συντομίας. Έχουν υποθεί όλα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι εγώ νιώθω ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση. Πραγματικά, που βρίσκομαι σήμερα στα εγγένεια της ανακαινισμένης πλέον μεγαλύτερης δεξαμενής του νεωρίου, τη Βιολαντό, ως ένα αποφασιστικό σταθμό για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του νεωρίου από την παλαιά κατάσταση στη νέα. Και θέλω να πω ότι και οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό μας από την πρώτη μέρα αθόρυβα, πρωί, βράδυ, νύχτες σκεφτόμασταν πραγματικά πως η παλιά κατάσταση της μιζέριας του ναυπηγείου και της αγωνίας των εργαζομένων θα γίνει αυτό που γίνεται, που βλέπουμε σήμερα, που βλέπουμε αυτό το τελευταίο χρόνο χάρη τις προσπάθειες του κυρίου Ξενοκώστα, χάρη στις προσπάθειες των εργαζομένων, χάρη στις προσπάθειες και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και βεβαίως χάρη στην αποφασιστική συμβολή της ελληνικής κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργών, να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Πραγματικά αυτό το αποτέλεσμα είναι η αντίληψη της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας που θέλουμε να οικοδομήσουμε στη νέα εποχή, στη μετά κρίση και μετά μνημόνια εποχή. Και νομίζω ότι το παράδειγμα του νεωρίου της Σύρου, που είναι ένα ναυπηγείο με ισχυρή ιστορία, τεχνογνωσία και συμβολή στην ναυπηγοεπασκευαστικό κλάδο της χώρας, μαζί με όλες τις προσπάθειες που θα ευωδώσουν πολύ σύντομα και στα υπόλοιπα ναυπηγεία, σηματοδοτούν αυτή την ολιστική, ολοκληρωμένη, βιώσιμη ανάπτυξη και τη στρατηγική της Ελλάδας του 21ου αιώνα. Νομίζω ότι σήμερα πράγματι είναι μια ιστορική μέρα. Όλοι και όλες θα εργαστούμε για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των εργαζομένων και του Συριανού λαού, αυτό το ναυπηγείο να μεγαλουργήσει, αυτό το ναυπηγείο πραγματικά να είναι το έναυσμα για μια σοβαρή, ουσιαστική ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας και των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι συγχαρητήρια σε όλους και ό,τι καλύτερο για όλους. Κυρίες και κύριοι, συμπατριώτες και συμπατριώτισες, στον ολιγόλεπτο χαιρετισμό που καλούμε να απευθύνω ως βουλευτής Κυκλάδων και ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, θα αποφύγω να τοποθετηθώ στα στερεότυπα και στα αυτονόητα. Αυτονόητα και στερεότυπα για τη συμβολή της θάλασσας στον ελληνισμό, για το άρρηκτο δέσιμο των Ελλήνων και της ιστορίας του ελληνισμού με τη θάλασσα, για τη σημασία που έχει η επιχειρηματικότητα, για το πόσο συμβάλλει στην ανάπτυξη ο ρόλος των επενδύσεων, για το πόσο σημαντικό είναι να δημιουργούνται θέσεις εργασίας ποιοτικές και καλά αμοιβόμενες.
και το αποφεύγω αυτό για τον εξής απλό λόγο. Γιατί είναι γνωστή και η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας και το DNA της Νέας Δημοκρατίας στο πολιτικό της περιεχόμενο, ότι όλα αυτά τα πίστευε, τα πιστεύει και θα τα πιστεύει. Θέλω μόνο να μείνω σε ένα σημείο, σε αυτό το σημείο που ακούστηκε για τους προηγούμενους ομιλητές, αλλά κάπου αποκλίνω σε αυτό το οποίο άκουσα πριν. Βεβαίως η ναυτιλία είναι κομβικό σημείο συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας και η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη που απλώνεται και στην Ελευσίνα και εδώ στη Σύρο. Πόσο σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν και θα έπαιζαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και μπορούν να παίξουν στο μέλλον. Το πρόβλημα ήταν να διαπιστώσουμε τις παθογένειες και τα ελλείμματα που ως μιλόπετρες έλειωναν κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία η οποία προσπαθούσε να βρει δρόμο μέσα σε αυτό το χώρο και να βοηθήσει και τη χώρα και τους εργαζόμενους, την πατρίδα μας συνολικά. Η απάντηση είναι ότι οι μιλόπετρες από τη μια μεριά ήταν ο κομματισμός και ο λαϊκισμός και από την άλλη δημαγωγία. Σήμερα εδώ στον Εώριο συντελείται κάτι σημαντικό που το χαιρετίζουμε όλοι. Το χαιρετίζω και εγώ ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κυκλάδων, και ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, στον οποίο μεταφέρω το χαιρετισμό του. Συντελείται κάτι πολύ σημαντικό. Σε μια αρμονική συνεργασία εργαζομένων και επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Ξαναναβιώνει τον Εώριο. Ένα αιώνιο το οποίο και εγώ ως υπουργός το προηγούμενο διάστημα προσπάθησα να στηρίξω τη δύσκολη περίοδο που ήμουν εκείνο το διάστημα στο τιμόνι του Υπουργείου Εργασίας, τους εργαζόμενους, την επιχειρηματικότητα. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ούτε ως αντιπολίτευση προσπαθούμε να υπονομεύσουμε κάτι θετικό που γίνεται. Αντίθετα, και ως αντιπολίτευση, κύριε Ξενοκώστα, στηρίζουμε αυτό που γίνεται σήμερα. Και επειδή είμαστε σε μία περίοδο χρονική μεταβατική πολιτικών εξελίξεων, θέλω να διαβεβαιώσω και τους επενδυτές και τον κύριο Ξενοκώστα και τους εργαζόμενους με τους οποίους είχα τη χαρά, την ευχάριστη χαρά να συνομιλήσω πριν ένα περίπου μήνα κατηδίαν μαζί τους, αλλά και το λαό της Σύρου, αλλά και κατ' επέκταση το μήνυμα να πάει παντού ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα εδώ και ως βουλευτής του νομού. Ότι μετά τις εθνικές εκλογές, επειδή γνωρίζουμε, προβλέπουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα έχετε αρρωγό τη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και εσείς και οι εργαζόμενοι. Θα είμαστε κοντά σε αυτή την πρωτοβουλία. Θέλουμε η Βιολαντό να γεμίζει με πλοία. Επιδιώκουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα, γιατί αυτό πιστεύαμε πάντα. Και θα δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη. Εύχομαι και η αξιωματική αντιπολίτευση τότε, τις παθογένειες και τα ελλείμματα, της δημαγωγίας, του κομματισμού που υπονόμευσαν τη χώρα, που την έβλαψαν και οδήγησαν τη χώρα μας σε τραγικές συνέπειες, να τα αφήσουμε για πάντα πίσω. Και ενωμένοι όλοι μαζί να βοηθήσουμε για την ενόρθωση της χώρας. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Θα είμαστε κοντά. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόσωπο της Αντιπολιτεύσεως, Representative of the U.S. Embassy, κύριε Διέμαρχε, κύριε Περιφερειάρχη, κύριοι Πρόεδροι, αγαπητοί εργαζόμενοι, κύριε Ξενοκώστα, κύριες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή βρίσκομαι εδώ σήμερα, όχι για μια τυπική εκδήλωση, αλλά σε ένα σημαντικό γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη ενός σοβαρού έργου το οποίο λίγοι πιστέψαν. Η επιτυχία της προσπάθειας οφείλεται όχι μόνο στην μεθοδική υλοποίηση του έργου, αλλά και στην ειλικρινή συνεργασία όλων των πλευρών με κοινό στόχο τη λύση των προβλημάτων και της δυσκολίας. Εμείς οι εκπρόσωποι της ελληνικής ναυτιλίας που υπήρξαμε χρήστες του νερού από το 1861, πάντοτε ελπίζαμε στη λειτουργία του, την οποία χαιρετίζουμε. What is taking place here today is not just the revival, but the resurrection of an institution. The Orion Syros has been the shipyard of choice for many Greek shipowners since 1861. It is not a matter of the jobs,
for the local economy, but it is also the survival of Greek technical know-how, which over the past few decades has dwindled through market pressures and dreams of easy success in far-off lands. We are all encouraged by the knowledge that Onyx has several other major investment plans in Greece. The Hellenic Chamber of Shipping and the wider maritime community strongly support this vision. Ship repairing and shipbuilding should again become pillars of the Greek maritime cluster. We wish all luck and success to this admirable venture, and I'm happy to see that Yolando is looking young and fresh despite her 49 years. Σα ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχηθώ αυτή εδώ η δεξαμενή να κάνει να είναι μια πάπια ή ένα δελφίνι να πηγαίνει να έρχεται πάνω κάτω. Θέλω να καταλάβετε ότι η ελληνική ναυτιλία έχει, άμα βάλετε το ένα πλοίο μετά το άλλο, φτάνετε την απόσταση να καλύψετε από την Καλαμάτα στις Σέρες ή από το Παρίσι στο Βερολίνο, για να το ξέρουν και οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι. Μέχρι τώρα τα 60 πλοία συνδέουν την Ερμούπολη εδώ που είμαστε με το Φίνικα. Να καταλάβετε πόση δυνατότητα έχετε, πόση δυνατότητα έχουμε. Και δεν σας μιλάω σαν ένας τεχνοκράτης ή σαν ένας μελλοντικός ευρωβουλευτής ή σαν ένας ναυτικός ή οτιδήποτε. Σας μιλάω σαν συγγενής όλων, γιατί μέσα μας όλοι έχουμε ένα φοβερό προτέρημα. Έχουμε μέσα μας τη θάλασσα. Έχουμε το κοινό DNA που μας κάνει να ξεχωρίζουμε σε όλα τα μέρη της Οικουμένης, οπουδήποτε και να πάμε. Εύχομαι αυτό το ιστορικό όνομα, Γουλανδρή, να το ακολουθήσουν και πάρα πολλοί καραβοκύριδες. Είναι εδώ χιώτικα πλοία, είναι εδώ ανδρεώτικα πλοία, είναι εδώ όλα τα πλοία. Έχουμε 5.000 πλοία που μπορούν να ακολουθήσουν. Έχουμε τη μεγαλύτερη ακτογραμμή και έχουμε τόσους νέους που δεν μας φτάνουν να καλύψουμε όχι μόνο τη νέα τεχνολογία των πλοίων, όχι μόνο αυτό που έρχεται, γιατί η Ελλάδα σύντομα θα γίνει το Silicon Valley της παγκόσμιας ναυτιλίας. Πρέπει να γίνουν πολλές τέτοιες δεξαμενές και σας καλώ όλους να καλωσορίσετε, να συγχαρείτε όλη την ηγεσία, την τοπική, την ελληνική, και πάνω απ' όλα να συγχαρείτε τους επενδυτές, τον κύριο Ξενοκώστα τον Πάνο, ο οποίος είναι πολύ καλός φίλος. Να συγχαρούμε και την Αμερικάνικη Πρεσβεία που έφερε και μπόρεσε και ένωσε αυτή την προσπάθεια, αλλά να σταθείτε σε δύο δάκρυα που είδατε λίγο πριν, που ήταν τόσο του Πάνο του Ξενοκώστα, όσο και του Προέδρου των Εργαζομένων. Γιατί χωρίς αυτά τα δύο δάκρυα δεν θα μπορέσουμε ποτέ να συνεπάρξουμε. Πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, και εγώ που σας το λέω δεν θέλω να συνεχίσω γιατί θα συγκινηθώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι εργαζόμενοι του Ναυπηγείου, τον Δεκέμβριο του 2017 δέχτηκα στα γραφεία του οργανισμού μας στον Πειραιά την επίσκεψη της διοίκησης του Σωματείου των Εργαζομένων, τον κύριο Χατσαντώνη και τον κύριο Ριγούτσο. Μου ζήτησαν την υποστήριξη του οργανισμού στην προσπάθεια επαναλειτουργίας του Ναυπηγείου που προϋπέθεται την επαναλειτουργία των δεξαμενών. Άκουσα τα λόγια τους βαριά, φορτωμένα από συνέστημα, πάθος για δουλειά και όραμα για ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και τον υπέροχο τούτο τόπο. Τα τεχνικά ζητήματα για την ενεργοποίηση και επιστοποίηση των δεξαμενών ήταν πολλά, αλλά όχι αξεπέραστα. Επισκέφθηκα προσωπικά το Ναυπηγείο πριν από ένα χρόνο. Τότε που δεν είχε ρεύμα για τις πρώτες επιθεωρήσεις και κάναμε χρήση των γεννητριών του Ναυπηγείου για να έχουμε ρεύμα για τις πρώτες δοκιμές. Είδα πρόσωπα σκυθροπά, με έπειλη την αγωνία για το μέλλον. Τότε η γερασμένη και ταλαιπωρημένη Γιολαντό ξεκίνησε ξανά τις πρώτες δοκιμαστικές της κινήσεις. Οι εβδομάδες και οι μήνες κύλησαν ανάμεσα σε υπολογισμούς, επισκευές και επιθεωρήσεις, μέχρι που τα ξημερώματα της 28ης του Ιανουαρίου του 2019
και μετά τις τελικές δοκιμές, η Βιολαντό κρίθηκε ότι πληρεί όλα τα κριτήρια αντοχής, ευστάθειας και καλής λειτουργίας όπως προβλέπουν οι κανονισμοί και εφοδιάστηκε από τον οργανισμό μας με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για τη λειτουργία της. Σήμερα, 48 χρόνια μετά τα πρώτα της εγκαίνια το 1971 από την κυρία Άννα Βουλανδρή, είναι εδώ μπροστά σας, ανακατασκευασμένη και πλήρως λειτουργική όπως τότε. Η Βιολαντό είναι το βασικό εργαλείο του πλέον ιστορικού ναυπηγείου της χώρας μας και είναι στο πυρήνα της ελληνικής βιομηχανικής ιστορίας, αναγεννημένο από τις τάχτες του ως άλλος μυθικός φοίνικας. Ο νεογνώμονάς μας, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία της Σύρου σαν πρωτεύουσα των Κυκλάδων και του Νεορίου ως σημείο αναγέννησης της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας της χώρας, έχει ιδρύσει και λειτουργεί υποκατάστημα στο νησί με την πολύτιμη διεύθυνση του κ. Ιάκωβου Μουζάκη. Κύριε Ξενοκώστα, εσείς και εγώ προφανώς ξέρουμε τι σημαίνει όραμα. Και όταν το όραμα το αγκαλιάζουν οι συνεργάτες μας, τότε γίνονται και θαύματα σαν αυτό εδώ σήμερα. Κύριε Ξενοκώστα, είμαι περήφανος εγώ προσωπικά, αλλά και τα στελέχη του οργανισμού μας, για τη συμβολή μας σε αυτό που βιώνουμε σήμερα, βάζοντας τη δική μας βίδα στην επανασυναρμολόγηση του νεορίου, μιλώντας τη γλώσσα των μηχανικών. Εύχομαι ο παντοδύναμος Θεός και οι συγκυρίες να σας δώσουν τη δυνατότητα με τη βοήθεια των συνεργατών σας και των εργαζομένων του ναυπηγείου να μεγαλουργήσετε και να δώσετε στο νεόριο, τη Σύρο και την ναυπηγική βιομηχανία της Ελλάδας αυτό που αξίζουν. Ένα λαμπρό μέλλον. Να είστε όλοι καλά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι συμπολίτες, αξιότιμοι καλεσμένοι, στην ημέρα χαράς που είναι σήμερα, θα ήθελα εκ μέρους όλων των εργαζομένων να σας καλωσορίσω, να καλωσορίσω τους αξιότιμους ιεράρχες μας, τους φορείς του τόπου, τους πολιτικούς μας που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Να τους ευχαριστήσω για τη συμπαράστασή τους και τη βοήθειά τους στον αγώνα μας για την επαναλειτουργία του νεορίου που τόσο ανάγκη είχαμε όλοι. Επίσης να ευχαριστήσω και τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που ξέρω και εγώ προσωπικά και όλοι οι εργαζόμενοι πόσο αρρωγοί στάθηκαν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Κύριοι, δώσατε και πάλι ζωή σε 500 και πλέον οικογένειες μέχρι στιγμής και αποδείξατε πως όταν θέλετε μπορείτε. Είστε ικανότατοι, συνεχίστε να ανοίγετε βιομηχανίες συντρίβοντας καταστροφικές ιδεοληψίες κάποιων και να είστε βέβαιοι ότι οι εργαζόμενοι θα σας ευγνωμονούν. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω με πολύ σεβασμό ότι όλοι εδώ οι εργαζόμενοι στο νεόριο δεν συμβιβαστήκαμε να είμαστε πεινασμένοι και τελευταίοι. Μιλήσαμε, κοιταχτήκαμε στα μάτια και αποφασίσαμε ότι μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια με τη δουλειά μας και να γίνουμε πρώτοι. Διότι οι Έλληνες μπορούμε παντού να είμαστε πρώτοι αρκεί να το θέλουμε και να το πιστέψουμε. Εμπνευσμένος και εγώ από τη γνωστή φράση «Όλοι μαζί μπορούμε», θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για τις μαύρες μέρες του κλειστού νεορίου. Όταν δεν είχαμε χρήματα να ζήσουμε τις οικογένειές μας, όταν τα πάντα ήταν σκοτεινά στις ψυχές των εργαζομένων, όταν όλοι οι προμηθευτές κινδύνευαν οι ντόπιοι να χάσουν τις επιχειρήσεις τους, μέσα σε ένα σκοτάδι, κοιταχτήκαμε μερικοί συνάδελφοι στα μάτια, μιλήσαμε και μετά γίναμε περισσότεροι. Και σιγά σιγά γίναμε κι άλλοι. Κι άλλοι. Και γίναμε πολλοί. Και μετά ήρθαν κοντά μας κι άλλοι. Οι προϊστάμενοι, οι διευθυντές μας, η εκκλησία μας, ο περιφερειάρχης μας, ο δήμαρχός μας, οι βουλευτές μας, το λιμεναρχείο μας, η αστυνομία μας. Ήμασταν πλέον πολλοί, πάρα πολλοί. Γίναμε ένα ποτάμι ζωής και ελπίδας και το νεόριο άνοιξε. Έστω και με διάμεση λειτουργία. Και σήμερα είμαστε εδώ
μπροστά σε ένα έργο πνοής. Ένα έργο πνοής για τον Αιώριο και κατ' επέκταση για όλους τους εργαζομένους. Ένα έργο που δίνει ελπίδα και σηματοδοτεί τη συνέχεια. Μία συνέχεια με ολοκλήρωση της μεταβίβασης, με την Όνεξ στο τιμόνι, με ένα νέο ανερχόμενο επιχειρηματία, ο οποίος από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασε, που δεσμεύτηκε να μας δώσει όλα τα αφιλόμενα του ταβουλάρι και που εμείς εργαζόμενοι τον αγκαλιάσαμε και θα τον στηρίζουμε να πάει όσο πιο ψηλά μπορεί. Λύθη στο κακό παρελθόν και όλοι μαζί χέρι-χέρι, εργατοτεχνίτες, προϊσταμένοι, διευθυντές, επιχειρηματίας, θα στοχεύσουμε την κορυφή για το συμφέρον όλων, το συμφέρον του νησιού μας και το συμφέρον της πατρίδας μας. Εδώ θα ήθελα μια, με πάρα πολύ σεβασμό, μια θερμή παράκληση στους αξιότιμους υπουργούς που βρίσκονται εδώ και στους βουλευτές του νομού μας. Παρακαλώ, παραμερίστε την άρρωστη γραφειοκρατία, την άρρωστη ιδεοληψία μερικών δημοσίων υπαλλήλων και δημοσίων υπηρεσιών και κάντε το όνειρό μας, το όνειρο όλων των εργαζομένων πραγματικότητα. Εμείς οι εργαζόμενοι, όταν θέλουμε, μπορούμε. Σας παρακαλώ με πολύ σεβασμό και εσείς μπορείτε όταν θέλετε. Ολοκληρώστε τη μεταβίβαση τώρα. Να περάσει το νεόριο στους νόνες, να πάρουν οι εργαζόμενοι τα χρήματά τους και να βγάλετε από πάνω μας το μαύρο σύννεφο του ταβουλάρι που μας σκεπάζει ακόμα. Ενός επιχειρηματία που έχει καταφέρει το ακατόρθωτο να του δώσει η πολιτική ηγεσία τη δεκαετία του 90 δύο ναυπηγεία και σε 20 χρόνια να κλείσει τρία. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ και παγκόσμια πρωτιά, κυρίες και κύριοι. Για τους λόγους αυτούς, σας παρακαλώ θερμά, τελειώστε αυτή την υπόθεση τώρα και θα είμαστε όλοι στο πλευρό σας για πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητές και αγαπητοί, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας καλωσορίσω με τη σειρά μου στο πρώτο ελεύθερο, υγιές, βιώσιμο και περιβαλλοντικά εναρμονισμένο ναυπηγείο της χώρας. Ελεύθερο από δυνάμεις αδράνειας και οπισθοδρομικότητας. Υγιές γιατί, όπως ακούσατε και τον πρόεδρο εργαζομένων, πάνω σε ένα συμβόλαιο ειλικρίνειας, επιχειρηματίας και εργαζόμενοι, κάναμε συμφωνία όχι διάσωσης, αλλά συμφωνία να μπορέσουμε να διακριθούμε και να κατακτήσουμε την πρωτιά. Και βιώσιμο γιατί πέραν των επενδύσεων που έχουν γίνει ήδη για πρώτη φορά στα χρονικά της Ελλάδας, πριν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση, πέραν λοιπόν των εκατομμυρίων, κοντά στα 5 εκατομμύρια δολάρια για την ανακαίνιση μόνο αυτής δεξαμενής, πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια είναι τα κέρδη, τα λειτουργικά κέρδη που δημιούργησε η ενδιάμεση λειτουργία του ναυπηγείου και τα οποία όλα έχουν επαναπενδυθεί στο να μπορεί να αναβαθμιστεί ένα εξοφλημένο ναυπηγείο. Θέλω λοιπόν να πω ότι εδώ πριν λιγότερο από ένα χρόνο η Βιολαντό ήταν σκουριασμένη, λιγότερο από 9 μήνες ήταν ημιβυθισμένη, όλα ήταν σταματημένα και σήμερα μιλάμε για 60 πλοία. 60 πλοία με επί της ουσίας μία δεξαμενή. 120 πλοία θα εξυπηρετηθούν φέτος αυτό το ναυπηγείο που δεν ξέρω αν είχε επιτευχθεί ποτέ. Εδώ λοιπόν χτυπάει η καρδιά της παραγωγής, χτυπάει η καρδιά της αλήθειας μεταξύ εργαζομένων που θέλουν και εργαζομένων που μπορούν. Θα ήθελα επίσης να απευθυνθώ και στους πελάτες μας, ξένους, Κύπριους και Έλληνες εφοπλιστές που μας έχουν τιμήσει. Πριν λίγο ήταν εδώ ο κύριος Μαρτίνος. Επίσης αναγνωρίζω μες στην παρέα μας τις οικογένειες
Πιστάκη και Λιαδί, που κάναμε ποδαρικό πριν 10 μήνες και τους θεωρούμε οικογένειά μας. Να τους ευχαριστήσω λοιπόν για την εμπιστοσύνη και να τους πω ότι αυτός εδώ ο χώρος, όπως πολλές φορές έχουμε πει, έχει φτιαχτεί για να είναι το σπίτι τους. Να τους ξαναφέρουμε όλους πίσω από εκεί που τους στείλανε 30 χρόνια πριν. Τέλος, θέλω να απευθυνθώ στους αγαπητούς εργαζόμενους. Η σχέση μας, που πάει περίπου πίσω 2 χρόνια, βασίζεται στην ειλικρίνεια και στην τήρηση των υποσχέσεων. Ήρθατε, συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε και να μην μας σταματήσει τίποτα στον δρόμο προς την εξυγείας. Προχωρήσαμε και δεν μας σταμάτησε τίποτα στον δρόμο προς την εξυγείας. Πριν 9 μήνες, λόγω της απαξίωσης και της έλλειψης συντήρησης, η δεξαμενή πίσω μας είχε εμβυθιστεί. Ήρθα, σας βρήκα, σκυτροπούς, με κατεβασμένα τα κεφάλια και δώσαμε ένα λόγο τιμής. Ποτέ ξανά τα κεφάλια κάτω. Ό,τι και να γίνει, η Βιολαντό θα σηκωθεί, θα ανακατασκευαστεί. Ό,τι και να γίνει, και πάλι έκανε πει να πάρει το ναυπηγείο, εμείς και εγώ προσωπικά, ένας εργαζόμενος να είναι εδώ, θα το φτιάξω ξανά μαζί του. Το δικαστήριο έγινε, η απόφαση πάρθηκε, είμαστε τώρα στη διαδικασία ολοκλήρωση. Και εγώ με τη σειρά μου να πω, το έχω ζητήσει, ό,τι είναι εφικτό να επισπεύσουμε να ολοκληρωθεί αυτή η μεταβίβαση. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η μεταβίβαση, και οι εργαζόμενοι θα πάρουν στο ακέραιο ό,τι έχουμε συμφωνήσει, θα βάλουμε στο χρονοτούλαπο τη μιζέρια και θα ανοίξουμε το λαμπρό μέλλον για τον αιώλιο του Σύρου. Θέλω να κλείσω με 2 σκέψεις. Ο Κέινς είχε πει ότι ο κόσμος, στον κόσμο δεν λείπουν νέες ιδέες. Το πρόβλημα είναι ότι κανένας δεν μπορεί να ξεκολλήσει τις παλιές. Εδώ λοιπόν η ιδέα του να φτιαχτούν τα ναυπηγεία ξανά από την αρχή ξεκίνησε γιατί ξεκόλλησαν πρώτα οι εργαζόμενοι από τις παλιές ιδέες και ο επιχειρηματίας από τις παλιές ιδέες. Επίσης, να κλείσω με τον Καζαντζάκη πάλι για τις ιδέες. Γιατί εδώ σήμερα μιλάμε για την ιδέα, του ναυπηγείου της χώρας. Είχε πει ότι αυτές παίρνουν τον πόη αυτού που τους κουβαλάει. Με αυτή την έννοια, οι εργαζόμενοι της Σύρου, οι εργαζόμενοι νεορίτες, δείξαν ότι έχουν τον πόη γίγαντα. Γιατί καταφέρανε και καταφέραμε μαζί να αναστήσουμε ένα ναυπηγείο που όλοι παίρναν στοίχημα ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξανανοίξει. Πίσω μας, αυτό εδώ που βλέπουμε οι Βιολαντό, για μένα τουλάχιστον, είναι μνημείο ότι όταν κάποιοι αποφασίσουν να κάνουν κάτι μπορούν, είναι μνημείο συνεργασίας με τη σύμμαχο και δεύτερη πατρίδα Αμερική. Είναι μνημείο να θυμόμαστε όλοι ότι όταν θέλουμε μπορούμε. Ευχαριστώ όλους και δίνουμε το λόγο μας ότι κάθε χρονιά που θα έρχεται θα είναι ακόμα καλύτερη την προηγούμενη. Γιατί εδώ χτίζουμε για να κληροδοτήσουμε μέλλον και όχι να μιλάμε για την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ.